ψήφο του, το να έχει το διοικητικό πλαίσιο τόσο σε επίπεδο Δήμων, κοινοτήτων και περιφέρεια, αλλά και σε επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου με τι ευρωεκλογέ που διεξάγονται συγχρόνω. Η Ανατολή έχει σημαντικό να προσεγγίσει το ότι στο γύρο γίνει Ανδριώτη, για να υποστηρίξει το Δήμα Παγίου Βόλα που συνεχίζει νέα πορεία. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προκειμένου να κάνουμε μαζί με την κουβέντα λίγε ώρε πριν ανοίξουν οι κάλπε. Κύριε Ανδριώτη, ίσω πριν από τι εκλογέ, ποιοι είναι οι βασικοί άξονε που είναι να χαράξει νέα πορεία για την επόμενη μέρα στο Δήμο Παγίου Βόλα. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι οι βασικοί στόχοι για εμάς είναι τέσσερις, όπως έχουμε πάντα αναφέρει σε όλες τις συγκεντρώσεις μας και αυτό το οποίο λέμε πάντα σε επαφή με τον πολίτη. Υπάρχει, σκεφτείτε να υπάρχει μία πυραμίδα, όπου η πυραμίδα αυτή χωρίζεται σε τέσσερα σημεία. Στο κεντρικό σημείο όμως το πρωτεύον σημείο για εμάς είναι ο άνθρωπος. Επομένως, ο πρώτος άξονας, τον οποίο θα πρέπει να δούμε, είναι ο άνθρωπος. Ο δεύτερος είναι το περιβάλλον. Το τρίτο είναι η επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και η αποκέντρωση. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και οι τέσσερις βασικοί άξονες αυτοί. Όταν όμως εννοούμε άνθρωπος, τι λέμε, τι θέλουμε να πούμε και λέμε άνθρωπος. Καταρχήν η κοινωνική μέρημνα. Αυτή τη στιγμή κυρίως μπορεί να υπάρχει κοινωνική μέρημνα. Όσο και να θέλει ο Δήμαρχος να πει ότι έχει κάνει κάτι και ότι έχει δώσει 250.000 ευρώ για να πάρει να πάρει κάποια μηχανήματα για την παραλία για την πρόσβαση των ατόμων μια αναπηρία. Στα πέντε χρόνια, εγώ έχω προκαλέσει σε όλα τα debate τα οποία έχουμε βρεθεί, τον έχω προκαλέσει και έχω προκαλέσει και τους δημοτικούς τους συμβούλους, τους υποψήφιους, να μου πούν ένα έργο το οποίο έγινε για τάμια. Ένα. Έτσι, κανείς δεν έχει βρεθεί να μου πει. Αυτό λοιπόν για μας είναι πρωταρχικός στόχος. Ο άνθρωπος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία να κυκλοφορούν ελεύθερα, να κυκλοφορούν χωρίς την υποστήριξη των γονιών ή των φίλων ή των αδερφών τους, να έχουμε την πρόσβαση στις παραλίες, να έχουμε την πρόσβαση στα δημοτικά καταστήματα και στις δημοτικές υπηρεσίες. Και αυτή είναι μια δέσμευση για μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι υλοποιήσιμο. Απέναντίας είναι πάρα πολύ εύκολα υλοποιήσιμο. Δημιουργώντας τις ράμπες, αν θα δείτε, τα ξέρετε, τα έχετε δει, ότι υπάρχει μια. Δεν είναι ίδιο η ράμπα μαζί με το δρόμο, με το ολόσχημα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να ανατραπούν τα μαξίδια. Αυτό λοιπόν θα φτιαχτεί άμεσα. Έτσι. Το δεύτερο το οποίο θα κάνουμε όσον αφορά τον άνθρωπο, και εδώ δεν μπαίνει μόνο ο άνθρωπος, μπαίνει και η διαφάνεια που για μας είναι πρωταρχικός στόχος και αυτός, είναι η δημιουργία του δημοτικού διαμεσολαβητή, τον οποίο θα τον ενεργοποιήσουμε άμεσα. Είναι κάτι που τονίζετε συνεχώς. Πάρα πολύ σημαντικός, κύριε Ζούλε. Πάρα πολύ σημαντικός. Και να σας εξηγήσω γιατί είναι σημαντικός. Διότι θα είναι ο δημοτικός διαμεσολαβητής είναι ο διάβολος επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων μεταξύ του Δήμου, των Δημοτών και των επιχειρήσεων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει την έδρα του στο Δήμο Αγίου Νικολάου, αλλά θα ασχολείται με όλους τους νόμους, του νομού, Οροπέδιο, Σιτία, Ιεράπετρα και Άγιο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα διασφαλίζει τη διαφάνεια στο Δήμο. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου παίρνει μία απόφαση για την κατάληψη κάποιου κοινόχρηστου χώρου από ένα χι επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος όμως είναι όμορος με το χι επιχειρηματία, μπορεί να βλάπτεται ή μπορεί να πει ότι εγώ, κύριε, δεν έχω τα συμφέροντά μου, αδικούμε. Τι θα μπορούσε να κάνει πριν την ενεργοποίηση του Δημοτικού Διαμεσολαβητή? Να πάει στα δικαστήρια, να βάλει μέσο, ναι, αυτά τα οποία βλέπουμε συνέχεια. Αυτό λοιπόν θα καταργηθεί. Θα υπάρξει ο Δημοτικός Διαμεσολαβητής, ο οποίος μέσα σε 1,5 μήνα θα πρέπει να βρει τη λύση. Και δεν θα βρει τη λύση προς το συμφέρον του Δήμου, κατά 99,9% θα βρει τη λύση προς το συμφέρον του ιδιώτη και του πολίτη. Αυτός ο Διαμεσολαβητής θα είναι για όλο τον νομό. Ωστόσο, είναι κάτι που δεν έχουμε δει κάπου αλλού. Όχι, πουθενά δεν το έχουμε δει. Αυτός όμως ο διαμεσολαβητής θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί και να είχε ενεργοποιηθεί
από το 2010. Ο κύριος Κουνουμέκης πήρε ζαριά όταν το λέγαμε. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι. Εδώ αμέσως τι κάνουμε. Ανοίγουμε το πεδίο της διαφάνειας. Ρίχνουμε φως σε όλες αυτές τις ενέργειες, σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Και δεν αφορά μόνο το Δήμο, αφορά όλο το νομό. Διότι και η εκλογή του είναι πάρα πολύ σημαντική. Η εκλογή του δεν γίνεται από το Δήμαρχο. Έτσι, γίνεται από ένα πενταμελή συμβούλιο, από ένα συμβούλιο το οποίο συμμετέχουν οι πρόεδροι όλων των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων, δηλαδή ο πρόεδρος του Αγίου, του Οροπεδίου, της Ιεράκατρας της Ιππίας, καθώς επίσης και οι πρόεδροι των συμβουλίων που είναι στην ΠΕΡ, εκτός από τον Δήμο. Οπότε βλέπετε πόσο πολύ έχουμε τη διαφάνεια. Έχει επίσης σύμφωση μεγάλη στο πολιτισμό, στο περιβάλλον, πάρα πέρα από τα μέλη, νομίζω το βασικό σας ναι. Ποιες είναι τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μέσα από την ιδιότητα του περιβάλλοντος, αν δεν ξέρεις ότι επιδιώξετε να... Κοιτάξτε να λέτε, πολιτισμός για μας είναι τρία βασικά στοιχεία. Είναι πρώτο το περιβάλλον, δεύτερο το άτομο, μια αναπηρία και τρίτο το αδέσποτο. Περιβάλλον, δεν εννοούμε μόνο την καθαριότητα, εννοούμε και άλλα πράγματα. Περιβάλλον είναι και τα αδέσποτα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να βλέπεις τα σκυλιά σκοτωμένα στον δρόμο. Δεν μπορείς να βλέπεις κακοποιημένα ζώα. Αλλά στα πάρουμε ένα-ένα. Η καθαριότητα. Ο Δήμαρχος διατείνεται ότι δεν είχε προσωπικό να λειτουργήσει την υπηρεσία καθαριότητας. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μεγάλο λάθος. Ο Δήμαρχος θα μπορούσε να είχε άτομα πάρει για την καθαριότητα, εάν είχε ενεργοποιήσει και δεν έπαιρνε παιχνιδάκια, εάν είχε ενεργοποιήσει τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, που σου έδινε τη δυνατότητα το κράτος να πάρεις 25 αυτά άτομα τα οποία ζητούσες, να τα πάρεις σε μόνιμη βάση. Αυτό δεν το έκανε. Και για τους δικούς τους λόγους, όπως τους ξέρουμε ποιοι είναι, δεν το έκανε. Και έρχεται τώρα. Ποιοι είναι? Μικροπολιτική προφανώς. Έρχεται λοιπόν τώρα και λέει ότι εγώ 10 μέρες πριν τις εκλογές θα πάρω 15, 20, 25 άτομα από όσα πήρε για να καθαρίσω το χώρο. Καλά έκανε και τα πήρε. Αλλά εμείς λέμε ότι αυτά τα άτομα θα μπορούσαν να είχαν έρθει πριν από ένα χρόνο και δεν το έπληξε. Επίσης θα πρέπει να δούμε, όσον αφορά την καθαριότητα, θα πρέπει να δούμε λίγο και την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας. Έτσι. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου... Έχει σε διαφορετικό επίπεδο. Βέβαια, σαφώς. Είναι αυτό το οποίο του είπα, ότι δεν μπορώ να βλέπω το απορριμματοφόρο 12 και 12,5 ώρα να είναι στην Εθνική Οδό για να πάει στο ΣΥΣ. Θα νομίζω ότι είναι που λύνεται πως είναι προσωπικό, αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό ακριβώς. Μα δεν είναι μόνο το προσωπικό. Να με συγχωρείτε. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσετερίστηκε ένα Δήμο με πλήρη λειτουργία. Το Δήμο της Νεάπολης. Έτσι δεν είναι. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, όλα αυτά τα αυτοκίνητα, τι υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου της Νεάπολης, πού πήγε. Πού πήγανε. Δήμος Νεάπολης ήταν. Πλήρη λειτουργία είχε αυτός ο Δήμος, δεν ήταν ένας Δήμος ξεχασμένος. Έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς λέμε ότι θα δώσουμε στις κοινότητες τη δυνατότητα να αυτοδιαχειριστούν. Τι λέμε, τι σημαίνει αυτοδιαχείριση. Ότι θα μπορέσουν οι ίδιοι να μαζεύουν τα σκουπίδια τους. Να κανονίζουν πού θα πάει το μηχάνημα και το απορριμματοφόρο τους. Το οποίο θα έχει σαν έδρα, ορισμένα απορριμματοφόρα, θα έχουν σαν έδρα την Νεάπολη. Δεν μπορείς να απαξιώνεις ένα πρόεδρο. Όσον αφορά το πέντε με τις κοινότητες, κάτι δηλώσεις προάλλες στην άποψη στην κοινωνική παρουσίαση του προγράμματος, ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι κάθε κοινότητά του. Τι πρέπει πιστεύετε να αλλάξει όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης και τρόπο αντίληψης από το Δήμο του ρόλου των δικών και δημοτικών κοινοτήτων συνολικά. Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα τοπικά συμβούλια να αυτοδιαχειριστούν. Αυτό είναι το οποίο φωνάζουν και λένε αυτοδιαχείριση. Να ασχοληθούν με τα προβλήματα του τόπου τους. Και αυτό μπορεί να το κάνει ένα τοπικό συμβούλιο το οποίο δεν είναι δεμένο σε άρμα κανένα συνδυασμό. Και μιλάω φυσικά για το αντίληψη, όχι μόνο για παρεμβάσεις. Αυτό είναι. Μα ο τρόπος αντίληψης έχει να κάνει και με τον τρόπο που εσύ προσπαθείς να επιβάλλεις τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να κατεβάσουμε κάποιο τοπικό συμβούλιο. Δεν το λέμε γιατί δεν βρίσκουμε το. Το λέμε διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει κάθε μια κοινότητα
να αυτοδιαχειριστεί, να βρει τα άτομα τα ικανά, εκείνα τα οποία αύριο μας θα διαχειριστεί τα προβλήματά του. Έτσι. Από την άλλη όμως θα πρέπει και ο Δήμος να δώσει τη δυνατότητα σε αυτά τα άτομα να αυτοδιαχειριστούν. Πώς θα τη δώσει? Να δώσει, να δώσουμε τη διάχυση υπηρεσιών, όχι μόνο της οικονομίας. Να δώσει τη δυνατότητα να έχουν καθαριότητα. Να δώσει τη δυνατότητα να έχουν ίδρυση. Να δώσει τη δυνατότητα να έχουν αποχέτευση. Καθώς επίσης και στις έκτακτες ανάγκες. Όλα αυτά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τα κάνουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι στο τοπικό συμβούλιο. Είτε είναι του Ανδριώτη, είτε είναι του Ζεβού, είτε είναι του Κοκκινού. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είτε είναι κάποιο ανεξάρτητο. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς, αν θα είμαστε στην. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε τις τύχες του Δήμου στα χέρια μας, θα δουλέψουμε με όλους. Με όλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα της εκπαίδευσης και παιδείας των νομολογιστήριων. Όπου με την ψήφιση του νομοσχεδίου, τα τρίτη παραγωγή είναι η πρώτη φορά που νομολογιστεί 8 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σήμερα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Σταυρόπουλου στο ΔΕΗ στα Λαγκόνια, στο πρώην ΔΕΗ πλέον στα Λαγκόνια, κοινή μου σχεδιακό πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να γίνει, πιστεύω, οι χώροι για τη στέγαση αυτών των τμήματων, αλλά και την φιλοξενία των φοιτητών. Σήμερα, μάλιστα, ο κ. Καβρόπουλος μας έχει δηλώσει στην Ανατολή ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κοιτάξουμε από κοινού με τους Δήμους και τις Βρετανίες και να δώσουμε και εμείς βοήθεια, αλλά και εμείς να μας βοηθήσουν. Πώς μπορούν οι Δήμοι να βοηθήσουν? Αυτό το οποίο φωνάζω πάντα, κύριε Σγουρέ, ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει το συντηρητικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους Δήμους να διαθέτει δημόσια κτίρια. Έτσι. Δεν έχει σημασία που δεν είναι στον Αγίου Νικολάου. Διότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν είναι περιχαρακωμένη πόλη του Αγίου Νικολάου. Και αυτό το οποίο λέμε πάντα είναι ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε πόλης, της κάθε κοινότητας και η διάχυση οικονομίας. Είναι σημαντική όρη αυτή, της οποίας νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας που μας ακούει τι θέλουμε να πούμε. Όταν λοιπόν στις 6 του Φλεβάρι στο Δημοτικό Συμβούλιο διαβάστηκε η επιστολή του κυρίου Γαβρόου που έλεγε ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον που δεν υπάρχει σχολή στον Άγιο Νικόλαο που πήρε τη χρηματοοικονομική σχολή ήταν η έλλειψη φοιτητικής στέγης. Μας βρήκε απόλυτα σύμφωνος ότι η έλλειψη φοιτητικής στέγης είναι ένα σοβαρό κομμάτι όσον αφορά την παιδεία. Και αυτό μπορείτε να το. Και όχι μόνο την παιδεία μας, προσέξτε, και την τοπική κοινωνία. Και την τοπική οικονομία. Είναι αλληλένδετα. Διότι, ας υποθέσουμε ότι εσείς, κάποιος φίλος σας, κάποιος γνωστός σας, έχει ένα παιδί το οποίο πρέπει να το στείλει να πάει να σπουδάσει. Η οικονομική κρίση όμως δεν του επιτρέπει να έχει τα χρήματα που διέθετε το 2008 και 2007. Επομένως, τα χρήματα είναι περιορισμένα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ποσό της τάξης των 400 ευρώ. Όταν λοιπόν έρχεται σε μια πόλη κοσμοπολίτικη όπως τη λένε στον Άγιο Νικόλαο, όπου τα ενίκια είναι πανάκριβα και άνθαλες, με αποτέλεσμα η γκαζονιέρα να κυμαίνεται μεταξύ 250-300 ευρώ, αμέσως για το σπίτι του θα πρέπει να δώσει γύρω στα 350 ευρώ. Του μένει δηλαδή 100-150 ευρώ να σπαταλήσει στην τοπική κοινωνία. Έτσι. Αμέσως τι σημαίνει? Ότι έχω ελαττώσει την οικονομική δυνατότητα που έχει αυτός ο πολίτης. Ο φοιτητής. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι δίνοντάς του τη φοιτητική στέγη και δίνοντάς του και πληρώνοντας ένα πολύ μικρό αντίτιμο, 10, 20, 30 ευρώ το μήνα, αυτό να το δούμε. Αμέσως, πρώτον, δεν σκέφτεται ο γονιός να μην στείλει το παιδί του εγώ και δεν σκέφτεται το παιδί που θα ξοδέψει τα χρήματά του. Ενώ στο ζήτημα έλεγα πού θα είναι αυτή η χώρα και πώς θα γίνει η συνεννόηση ώστε να φτάσουμε σε αυτό. Ωραία. Πού συγκεκριμένα θα μπορούσε να γίνει αυτό? Εμείς έχουμε προτείνει τα κτίρια της Νέαπολης. Σε μια πρόσφατη. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε ποια κτίρια? Στα κτίρια εκεί που υπάρχει η Ιλιά και ο Σιβλιοθήκη. Α, μάλιστα. Είμαστε για τον κόσμο να. Σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Τον κύριο Κατσαράκη, έθεσα όλα αυτά τα προβλήματα. Μου είπε λοιπόν ο κύριος Κατσαράκης ότι εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να έρθουμε σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και με την αυτοδιοίκηση και να βρούμε τη λύση.
Που πρότεινα λοιπόν τη Νεάπολη. Η Νεάπολη, δηλαδή σκεφτείτε να δείτε, τι παράδειγμα του έδωσα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μακριά από το Δήμο Αρχιού Νικολάου, από τη στιγμή που είναι Δήμος, από την πόλη που είναι Δήμος. Η πόλη του Αγίου Νικολάου, όπως και η Νεάπολη, είναι Δήμος Αγίου Νικολάου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα ΤΕΗ βρίσκονται εκεί που βρίσκονται τώρα, στο Ηράκλειο, και οι φοιτητικές ΤΕΗ βρίσκονται στις Πατέρες. Μα μεγαλύτερη είναι η απόσταση Πατέρες με ΤΕΗ παρά Νεάπολη με Αγίου Νικολάου. Από τη στιγμή λοιπόν που θα δημιουργηθούν οι χώροι εκεί, αμέσως αναλαμβάνουμε εμείς την υποχρέωση να έχουμε την άμεση μεταφορά των φοιτητών, καθώς επίσης και τη μεταφορά προς τα ΤΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουμε κόσμο και στην Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάτε για το κομμάτι της στέγασης μόνο και των σχολών. Μιλάμε για τη φοιτητική στέγαση. Για τις σχολές είχαμε μιλήσει και είχε πει ότι αυτός θα ήθελε να είναι στα λαγόνα, η στέγη. Έτσι, οι σχολές. Εάν όμως... Και το κεφάλι, είτε. Ναι. Εκεί είχε πει ότι θα ήθελε να είναι. Εκείνο όμως το οποίο είπαμε είναι ότι θα δώσουμε ένα ραντεβού, μάλλον έχουμε πει ότι θα ξαναβρεθούμε μετά τις εκλογές για να καθίσουμε να συζητήσουμε πια επί άλλης βάσης όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία είχαμε. Νομίζω αυτό είναι κάτι και συνεννόηση και με όλες τις πλευρές. Σαφώς, μα εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε χρειαστεί το Πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να λέμε να φωνάζουμε και να κράζουμε ότι δεν έχουμε σχολές. Συν Αθηνά και χείρα γίνει, κύριε. Σου δίνει, θα δώσει. Παίρνεις, θα πάρεις. Έτσι. Μάλιστα. Για να περάσουμε σε μια πιο γενική ερώτηση, θέλω να σας κάνω. Πού πιστεύετε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή, η επαρχόμενη Δημοτική Αρχή, δεν πέτυχε τα αναμενόμενα ή και πού πιστεύετε ότι άφησε πράγματι έργο. Εμένα με ευχαριστεί αυτή η ερώτηση, διότι εκτός από τον κόσμο, το οποίο θα το αποδείξει στις 26 του Μάη, με την ψήφο του την αποτυχία αυτή τη Δημοτική Αρχή, το σκέφτεστε και εσεί και όλα τα μέσα. Εμεί ρωτάμε τι πιστεύω. Πολύ καλά κάνω. Εσεί με ρωτάτε ποιοι είναι οι λόγοι αποτυχία. Για εσά. Για εμά. Ναι, και για τον κόσμο. Και το δείτε. Καταρχήν, δεν έχει συνεργαστεί με κανένα θεματικό φορέα. Κανένα θεσμικό φορέα. Κανένα μα κανένα. Αυτό το οποίο πάντα κάνει είναι να προτάσει εγωισμούς, να προτάσει αγγελώσεις, τίποτα άλλο. Πάντα, όλο αυτό το καιρό, χρησιμοποιεί τον όρο «Ο νόμος με πήγε πίσω». Mm. Δεν κατάλαβα, μου πήρε 2,5 χρόνια να καταλάβω τον νόμο, μου πήρε 3 χρόνια να καταλάβω τον νόμο, υπήρχαν τα capital control, χίλια δυο. Ποτέ δεν είπε όμως ότι φταίω εγώ που έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Διότι, κύριε Ζουρέ, αυτοί οι νόμοι και τα capital control δεν ήταν μόνο για τον Ελληνικό. Υπήρχαν και όλη την Ελλάδα. Και αν θα ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι 3, 4 και 5 μήνες μετά την εφαρμογή του νόμου προκυρήθηκαν έργα. Έχουν δώσει, η κυρία Μαριάνθη Αλέξη έχει δώσει στοιχεία όσον αφορά την ΑΔΑ που έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο για το Δήμο Χερσονήσου, όμορφος Δήμος, όπου έκανε ένα έργο της τάξης των 250, αν θυμάμαι καλά, 300.000 ευρώ, 3 μήνες προκήρυξε ένα έργο, 3 μήνες μετά την εφαρμογή του νόμου. Εμάς μας πήρε 3 χρόνια να καταλάβουμε ποιος είναι ο νόμος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η διαφάνεια, κύριε, για μας είναι πρωτίστως, πρωτεύον σημείο, να ξέρει ο Δημότης πού πάνε τα χρήματά του. Ο Δήμος δεν είναι ΑΕΣ. Ο Δήμος είναι για τους πολίτες, δεν είναι για τις τράπεζες. Δεν παίρνω τα λεφτά σου, τα λεφτά του, τα λεφτά μου για να τα βάλω σε μια τράπεζα και να τα έχω εκεί και να καμαρώνω με ό,τι έχω 12,5 εκατομμύρια. Και όσον αφορά τη διαφάνεια, πάρα πολλές φορές έχω προκαλέσει τον κύριο Δήμαρχο, και όχι μόνο τον κύριο Δήμαρχο, έχω προκαλέσει τον κύριο Κοκκίνη. Όσον αφορά το κτίριο του ΟΤΕ, να πάρει θέση. Ποτέ μα ποτέ δεν μου είχε απαντήσει. Το ξέρετε το ζήτημα του ΟΤΕ. Ξέρετε ότι οι δημοτικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Είναι δεν το έχει να πει. Έχω να πει, σαφώς. Είναι στον αέρα οι δημοτικές υπηρεσίες, κύριε Ζήμα. Διότι το ένταλμα πληρωμής του ενοικίου στην προσφωματέ από το Δήμο δεν το έχει εγκρίνει η Επίτροπος. Εδώ και 2 χρόνια από τότε που έχουμε κάνει τη μετακόμιση.
Έχει λάβει την επιστολή, το χαρτί από την Επίτροπο το Φλεβάρι του 2018 ότι δεν μπορεί να πληρώσει, ότι είναι παράνομη μετακίνηση και συνεχίζουμε να κάνουμε την μετακίνηση των υπηρεσιών οι οποίες τελειώνουν τον Οκτώβριο του 2018. Μπορεί να μας απαντήσει για ποιο λόγο το κάνει. Από τη στιγμή που έχει στα χέρια του χαρτιά ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Και έρχεται τον Οκτώβριο του 2018 ο ΤΕΝ, ΑΕ, και κάνει μήνυση στο Δήμο. Και ζητά τα χρήματά του. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει σε ένα δικαστήριο? Σαφώς από τη στιγμή που έχω χρησιμοποιήσει το κτίριο, σαφώς και το ΟΤΕ θα πάρει τα χρήματά του. Αλλά θα τα πάρει έντονα. Τα χρήματα αυτά δεν είναι του Δήμου. Δεν είναι του κυρίου Ζερβού και του κάθε Ζερβού. Είναι δικά μας χρήματα, κύριε Ζερβού. Δικά μας. Σε οικονομικό θέμα που να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Μα τον έχω προκαλέσει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω δεν έχει παρόντα πέρα που δεν είναι σωστό να το. Όχι, επειδή θα κάνει υπομονή και αυτό, έτσι δεν είναι. Θα έρθει, όχι. Αυτό που λέτε είναι το λέτε συνεχώς. Το λέω πάρα πολλές φορές και το προκαλώ να μας πει τα δεδομένα. Γιατί συνεχίζει να υπάρχει εκεί το δημοτικό κατάστημα. Γιατί και αν αύριο μεθαύριο ο ΤΕ κάνει έξωση, πού θα πάει ο Δήμος που έχει το δικαίωμα από τη στιγμή που τον πληρώνει. Πού θα πάνε οι υπηρεσίες μου. Θα ξαναψάχνουμε πάλι άλλο κτίριο, άλλες προκηρύξεις για να ξαναπάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Νόμιμα πια. Μάλιστα. Είναι ερώτημα που έχετε εσείς και νομίζω ότι απαντήσει και ο σαφώς. Η τρίτη αιτία αποτυχίας θεωρώ ότι είναι ο συγκεντρωτισμός του ανθρώπου. Και αυτό φαίνεται και από τη λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος, ο Δήμαρχος σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο προσκαλείται να παραβρεθεί. Αυτός είναι ο όρος σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Προσκαλείται να παραγραφεί. Εδώ τι κάνουμε. Έχουμε 40 θέματα στην ημερήσια διάθεση και στα 40 θέματα έχουμε λόγο. Ούτε το πράγμα το ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν οι αντιδήμαρχοι? Γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα στον αντιδήμαρχο να εισάγει το θέμα, όπως γίνεται παντού. Το οποίο έχω σκοπό αυτό να κάνω. Θα εισάγει ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος το θέμα που τον αφορά. Θα εισάγει η τεχνική υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Δήμου και θα απαντά στις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος και αν θεωρηθεί ότι χρειάζεται μία επιπλέον γνώση, τότε θα την δίνει ο Δήμαρχος. Αυτός είναι ο ορισμός λειτουργίας ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, σας αφήσω. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο στίχημα και ποιο είναι το μεγαλύτερο όρμα για να αναγκαιρώσει και την απορία εφόσον οι πολίτες την επιλέξουν να αναλάβει τα γενιά την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, για μας, σας είπα, ο πρωταρχικός στόχος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος να δώσουμε να καταλάβει στον άνθρωπο το δημότη μας ότι εμείς είμαστε για όλους και όχι για λίγους. Αυτό το οποίο σημαίνει σήμερα. Επομένως, τι θα κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε, σας είπα, τα κάμεα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τα άτομα με αναπηρία. Το περιβάλλον είναι επίσης σημαντικό θέμα. Η επιχειρηματικότητα σαφώς είναι και σημαντικό θέμα. Ο τουρισμός, τεράστιο θέμα. Μα από αυτό το τουρισμό ζούμε. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι εμπορικό το λιμάνι, δεν είναι εμπορικό ο Δήμος, είναι τουριστικό ο Δήμος. Και προσωπικά για εσάς, ποιο είναι από όλα αυτά που λέτε το μεγαλύτερο στοίχημα? Όλα είναι μια εξέλιξη. Σαφώς. Δεν μπορώ να μιλάω για τουρισμό χωρίς να έχω περιβάλλον. Δεν μπορώ να μιλάω για πολιτισμό, για τουρισμό, χωρίς να υπάρχουν τα αδέσποτα στον δρόμο, να φωνάζω τον κόσμο να έρθει, έτσι, να τον φιλοξενήσω στο Δήμο και να τραβάει τις φωτογραφίες με τα ζώα τα οποία είναι αδέσποτα ή είναι έχω θανατωθεί. Δεν μπορώ να φωνάζω για εξωστρέφεια, να φέρω τον κόσμο στο σπίτι μου και να υπάρχουν οι κάδοι ανοιχτοί και να μπαίνουν οι γάτες και να βγαίνουν και να τρώνε τα αποφάγια. Αυτό είναι ο Δήμος. Αυτό το Δήμο θέλω να δείξω. Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν θέλω να το δείξω. Και δεν με ενδιαφέρει κανένα ηλουστρασιόν χαρτί το οποίο χρησιμοποιεί για την προβολή. Πρώτα θα κοιτάξω αυτά τα οποία εγώ μπορώ να κάνω στο Δήμο μου και μετά θα κάνω τα ηλουστρασιόν χαρτιά για να φέρω τον κόσμο. Γιατί θα θέλω να τον φέρω και θέλω να τον φέρω να δει. Να κάνει μια θετική προπαγάνδα. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι μια αρνητική προπαγάνδα και τίποτε άλλο. Επομένως, όλα αυτά τα οποία σας είπα για μας είναι πρωτεύω. Και είναι και πρωταρχική η στόχη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε.